στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά την Αττική. Το βουητό εκοφαντικό. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η ένταση του σεισμού. Τα έπιπλα κουνιούνται, αντικείμενα πέφτουν. Πανικό σε κατάστημα ψηλικών. Μόλις χτυπά ο σεισμός, πελάτες και καταστηματάρχης πετάγονται έντρομοι έξω. Υπάλληλοι συνεργείου στον Ασπρόπυργο πανικοβάλλονται και τρέχουν προς την έξοδο. Στο εσωτερικό του συνεργείου πέφτουν αντικείμενα. Ένας υπάλληλος που έμεινε τελευταίος τρέχει και αυτός να σωθεί. Έντρομοι πεταχτήκαμε έξω από το κατάστημα που διατηρώ με εξατμίσεις και είδαμε να πέφτουν σκουφάδες, διάφορα αντικείμενα από τα ράφια. Κάτσαμε για αρκετή ώρα έξω από το μαγαζί, λόγω μετασεισμών. Μόλις καταλαβαίνουν ότι γίνεται σεισμός, οι υπάλληλοι αυτού του καφέ στα Άνω Λιώσια βγαίνουν τρέχοντας στο δρόμο. Ένωση του καταστήματος. Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές σκάλες και το ασανσέρ. Οδός Πειραιός. Από τα μεγάφωνα δίνονται οδηγίες στους πελάτες να εκενώσουν το πολυκατάστημα με ηρεμία. Ακολουθείτε τις οδηγίες του προσωπικού με ψυχραιμία για την ασφαλή σας έξοδο από το κτίριο, παίρνοντας μαζί σας τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστούμε. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή του σεισμού και σε αυτό το κατάστημα με τα παιδικά ρούχα. Μετά το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου, ακολουθούν πολλοί μετασεισμοί που βρίσκουν τους παρουσιαστές του Α στον αέρα. Ήταν αρκετά ισχυρή δόνηση. Ήταν μικρότερης διάρκειας από την προηγούμενη, αλλά ουσιαστικά νιώσαμε, το καταλάβαμε. Δόνηση. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι γονείς ήταν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σπίτι. Σε όλη την Αθήνα, αυτοκίνητα και σιδερένιες πόρτες κουνιούνται σαν να μην έχουν βάρος. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός και στην Πετρούπολη. Σε αυτό το βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα στη Μαγούλα φαίνονται τα αντικείμενα που πέφτουν. Ο υπάλληλος όμως ψύχρεμος παραμένει στη θέση του. Αναστάτωση επικρατεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τουρίστες που περιμένουν την πτήση τους νιώθουν την ισχυρή δόνηση. Αυτός ο σκύλος κοιμόταν στην είσοδο του κτηρίου. Μόλις χτυπά ο σεισμός, σηκώνεται και τρέχει.